Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια ΚΚΕ, έχουμε προγραμματίσει να πραγματοποιήσουμε την Παρασκευή το απόγευμα σε 7.30 ώρα στα Πατρικά μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση, μια εκδήλωση η οποία έχει το συμβολικό της χαρακτήρα λόγω του ότι αφορά τους χιώτες μεσανατολίτες, αντιφασίστες, οι οποίοι πέρασαν στα απέναντι μικρασιατικά παράλια για να συμμετέχουν στον ελληνικό στρατό και να πολεμήσουν ενάντια στις χιτλερικές ορδές του Ρόμελ στην περίφημη μάχη του Ελ Αλαμέι. Γίνεται στα Πατρικά αυτή η εκδήλωση γιατί θέλουμε να τιμήσουμε τον αντιφασίστα, ο πλήτη άνευ ειδικότητας όπως του άρεσε να λέει, τον Αργύρη τον Ζερβούδη, ο οποίος και με τα βιβλία του για τη μάχη του Ελ Αλαμέι αλλά και άλλα βιβλία γύρω από τη Μέση Ανατολή αποτύπωσε στο χαρτί τις σκέψεις και τους προβληματισμούς μιας ολόκληρης γενιάς που πρέπει να πούμε ότι για το νησί μας είναι περίπου 20.000 πρόσφυγες, εκ των οποίων οι 8.000 ήταν Ελληνόπουλα που στρατεύθηκαν και υπηρέτησαν και στα πλοία και στις μοίρες της αεροπορίας, αλλά πολύ περισσότερο στην πρώτη και δεύτερη ταξιαρχία που πολέμησε τους Γερμανούς. Είναι μια ιδιαίτερα συμβολική εκδήλωση διότι έχει επίκαιρα μηνύματα στο σήμερα, μιας και μιλάμε πολύ έντονα και στην τοπική κοινωνία για το προσφυγικό που πολλές φορές η μνήμη ξεχνάει, οδηγεί τους ανθρώπους να μην έχουν τα γεγονότα των εποχών και του 40 αλλά και του 22 με τη μικρασιατική καταστροφή στο μυαλό τους, αλλά είναι και μια ιδιαίτερα συμβολική εκδήλωση διότι απευθύνεται στη νέα γενιά η οποία οφείλει να γνωρίζει και την ιστορία των παππούδων και των γιαγιάδων αλλά και των πατεράδων τους, διότι πολλά από τα παιδιά γεννήθηκαν στις πηγές του Μωυσέως όπου κατά κύριο λόγο ήταν το στρατόπεδο συγκέντρωσης των Χιωτών και των Ικαριωτών και βέβαια να αποτιμηθεί, τουλάχιστον από την πλευρά του ΚΚΕ, έχουμε μια ιστορική ευθύνη και να αποκατασταθεί μια ιστορική περίοδος, όπως η περίοδος της Μέσης Ανατολής, που είχε την ιδιαίτερη συμμετοχή των Χίων, Λεσβίων και Σαμιωτών και Ικαριωτών αντιστασιακών, σε αυτή την περίφημη μάχη με τον Ρόμελ όπου έβαλαν το εμπόδιο στο να περάσει πλέον ολοκληρωτικά η χιτλερική πολεμική μηχανή στην Μέση Ανατολή και στην Αφρική. Και βέβαια θέλουμε να τιμήσουμε όλους τους χιώτες αντιφασίστες μιας και τα χωριά μας, οι προσφυγικοί οικισμοί της πόλης όπως είναι η Αγία Παρασκευή, το Καστέλο, το Βαρβάσι, ένιωσαν, βίωσαν ξανά και ξανά αυτή την λέλαπα του πολέμου με ιδιαίτερα μηνύματα μιας και έχουμε το πέρασμα των προσφύγων από τη Συρία, τη Λιβύη και τις άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής και στο νησί μας και τα τραγικά γεγονότα τα οποία καθημερινά βιώνουμε και στο νησί μας με τη Βιάλ και τους πρόσφυγες οι οποίοι διαβιούν εδώ και πολύ καιρό στον τόπο μας.